Καταρχά, αγαπητέ πρόεδρε, φίλε και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επισκεφθώ τον συνεταιρισμό σα. Όταν είχαμε βρεθεί με τον πρόεδρο σε μια πολύ ουσιαστική σύσκεψη που κάναμε στο Μέγαρο Μαξίμου πριν από 2 εβδομάδες περίπου, είχα δεσμευθεί ότι θα έρθω. Και επειδή μου αρέσει να τηρώ τι δεσμεύσει μου, σα επιχαίρομαι σήμερα για να τιμήσω την πολύ σημαντική προσπάθεια την οποία έχετε κάνει να μετατρέψετε τον συνεταιρισμό Καλαβρίτων σε ένα υπόδειγμα συνεργασία στον κτηνοτροφικό τομέα. Και το λέω αυτό διότι έχετε πετύχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Μία επιχείρηση η οποία είναι κερδοφόρα. Ένα προϊόν το οποίο αποτελεί την ναυαρχίδα του πρωτογενούς μας τομέα. 1.200 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι καθημερινά φέρνουν το γάλα τους στο συνεταιρισμό, παραπάνω από 200 εργαζόμενα. Ταυτόχρονα ένας συνεταιρισμός με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, ο οποίος είναι πάντα δίπλα κοντά σε όποιον έχει ανάγκη, τους παραγωγούς, αν αρρωστήσει ένα ζώο σας, με επενδύσεις, με περιβαλλοντική ευαισθησία. Είναι το μοντέλο της συνεργατικής παραγωγής, το οποίο θέλουμε να το κάνουμε κανόνα και όχι εξαίρεση συνολικά στον πρωτογενή κλάδο της χώρας. Και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Υπουργό, θέλουμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τα υγιής συνεργατικά σχήματα. Αποφεύγω τον όρο συνεταιρισμός, όχι γιατί δεν τιμώ το συνεταιρισμό, αλλά γιατί στη συνείδηση πολλών οι συνεταιρισμοί είναι ταυτισμένοι με κάποιες κακές συνήθειες του παρελθόντος, κυρίως με χρεοκοπίες, με δανεικά τα οποία δινόντουσαν και τελικά κατέληγαν αγύριστα. Και αυτή η εικόνα δεν τιμά τους πολλούς υγιείς συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν ξεπηδήσει μετά τη χρεοκοπία ενός μέρους του παλιού συνεταιριστικού κινήματος, και σίγουρα δεν τιμά την δικιά σας προσπάθεια την οποία κάνατε. Ο δικός μας σκοπός είναι τα προϊόντα μας να μπορούν να παίρνουν τις τιμές που τους αξίζουν. Και για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να προστατεύεται η ποιότητά τους και να προστατεύουμε την αγορά και τους καταναλωτές από οποιοδήποτε φαινόμενο αθέμητου ανταγωνισμού. Έχουμε ήδη κάνει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Με τα καινούργια νομοσχέδια θα κάνουμε ακόμα περισσότερα και νομίζω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουν, φαντάζομαι ότι το έχουν ήδη αντιληφθεί, ότι η εποχή όπου κάποιοι πουλούσαν φέτα χωρίς να είναι φέτα σε τιμές που δεν θα μπορούσαν ποτέ να πουλούν αν ήταν πραγματική φέτα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε το προϊόν. Για τον εγχώριο καταναλωτή να ξέρει ότι η φέτα η οποία παίρνει πληρεί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας και θα μπορέσουμε βέβαια ταυτόχρονα να συνεχίσουμε να εξάγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι τόσο ταυτισμένο με τις εξαγωγές του πρωτογενούς μας τομέα. Ταυτόχρονα θέλω να επαναλάβω ότι στα ζητήματα τα οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε που αφορούν το κόστος παραγωγής έχουμε ήδη κάνει αρκετά πράγματα. Έχουμε κάνει μια σημαντική παρέμβαση σχετικά με το αγροτικό ρεύμα. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα επανυπολογίσουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης 2025 ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις, ώστε οι πραγματικοί ωφελημένοι να είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτό είναι το ποσό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Μακάρι να είχαμε περισσότερο, αλλά τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά παράγουν. Γιατί η στήριξη της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα αποτελεί η κεντρική μας προτεραιότητα. Αυτό έχει να κάνει και με τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίο εμείς εκταβιεύουμε ευρωπαϊκούς πόρους. Γίνεται μια σημαντική δουλειά σε αυτό το επίπεδο και βέβαια έχει να κάνει και με τις συνολικότερες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει. Και είμαι σίγουρος ότι το θέμα αυτό θα φτάσει κάποια στιγμή και στο δικό μας το επίπεδο. Και θέλω να ξέρετε ότι έχω ασχοληθεί πολύ με τα θέματα του πρωτογενού τομέα. Και πιστεύω ακράδαντα ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά τους ευρωπαϊκούς πόρους καλύτερα και πιο έξυπνα και χωρίς να πιέζουμε τους παραγωγούς μας σε μια πράσινη μετάβαση η οποία είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να λάβει η χώρα με μια τέτοια ταχύτητα ώστε να σας εξοντώσει στην πορεία. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πια απόλυτος αντιληπτό στις Βρυξέλλες και αφορά όλες τις πτυχές του πρωτογενούς μας τομέα. Κλείνοντας να πω ότι έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο και με την Ένωση. Συνεργαζόμαστε σε επίπεδο κατάθεσης προτάσεων που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε τον πρωτογενή μας τομέα πιο
ανταγωνιστικό και τελικά να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο. Διότι αν τα παιδιά σας δεν δούνε μέλλον στη δουλειά σας, τότε θα φύγουν. Και αν φύγουν, και αν φύγετε από το επάγγελμα, θα αρχίσει να ερημώνει η Ήπεθρος και δεν είναι εύκολο να ξαναγυρίσεις. Και όταν βλέπω με περιοχή τα Καλάβρετα, η οποία έχει τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, δεν μπορώ προφανώς να μην την ταυτίσω και με ένα πολύ δυναμικό κτηνοτροφικό, με πολύ δυναμική κτηνοτροφική και τυροκομική δραστηριότητα και στη χαρτογράφηση των δουλειών που μπορεί κάποιος να προσελκύσει σε μια τέτοια περιοχή, ο πρωτογενής τομέας θα παίζει πάντα έναν καθοριστικό ρόλο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για το κέρασμα και θα είμαστε κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια και χαίρομαι πραγματικά διότι αυτό το μοντέλο των υγιών συνεργατικών σχημάτων αρχίζει και ριζώνει σε όλη τη χώρα. Και αυτό είναι το μέλλον. Και ως Ένωση έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξετε.